Ήταν η τελευταία πολιτική συγκέντρωση στη Λευκωσία πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα. Η Κύπρος, η Ελλάδα, ο ελληνισμός παντού είναι ενωμένος μαζί σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Περίπου 4.000 Έλληνες Κύπροι, οπαδοί του Όχι, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας για να ακούσουν και να δουν από γιγαντοοθόνες την διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου Τάσου Παπαδόπουλου. Παρόντες ήσαν και τρεις εκπρόσωποι του ελληνικού πολιτικού κόσμου, οι κύριοι Παπαθεμελής, Αρσένης και Κρητικός, που συμπαρατάχθηκαν με τον παλέμαχο επίτιμο πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Βάσο Λυσαρίδη. Το αισθάνομαι ως χρέος, ως καθήκον και ήρθα και σήμερα. Είχα έρθει και την προηγούμενη εβδομάδα με ανάλογη αφορμή. Παραβρέθηκαν επίσης άνθρωποι του πνεύματος και καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Η παρουσία των πνευματικών ανθρώπων είναι απαραίτητη παντού όπου γης διακυβεύεται η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Το όχι στέκει πάντα ψηλά. Το ναι πρέπει να το σκεφτόμαστε, να μηνόμαστε. Στις 11.30 περίπου οι διαδηλωτές ξεκίνησαν την πορεία τους προς το Προεδρικό Μέγαρο. Σκοπός τους να παραδώσουν το σύμβολο της παρούσης Κυπριακής Δημοκρατίας στον Πρόεδρό της. Θέλουμε να την τηρήσει. Η παράδοση της Κυπριακής σημαίας στην Προεδρία της Δημοκρατίας συμβολίζει την άποψη των διαδηλωτών για διατήρηση του σημερινού στάτους στην ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία. Χθες έφτασε στη Μεγαλόνησο και ο Γιώργος Νταλάρας, που παρακολούθησε κατά χειροκροτούμενος την Παγκύπρια συνδιάσκεψη του Δημοκρατικού Κόμματος. Γι' αυτό είμαι εδώ, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η Δευτέρα. Δεν περισσεύει κανένας τη Δευτέρα. Δεν υπάρχουν πατριώτες και δοσύλλογοι. Είμαστε όλοι ένα και όλοι θα δουλέψουμε για την καινούρια λύση. Γύρω στις 8.30 ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής συναντήθηκε με τον Δημήτρη Χριστόφια και λίγο αργότερα επισκέφθηκε τον Τάσο Παπαδόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο. Λίγο νωρίτερα και οι οπαδοί του ΝΕ πραγματοποίησαν την τελευταία πολιτική τους εκδήλωση. Σε έναν κλειστό χώρο στην περιοχή του Λίδρα Πάλας, οι κύριοι Αναστασιάδης Μαρκίδης και Βασιλείου συναντήθηκαν με τον Μουσταφά Ακιντζή και άλλους τουρκοκύπριους οπαδούς του παρόντος ειρηνευτικού σχεδίου.